όπως γνωρίζετε, στις 19 του Μάρτη είχαμε κάνει μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που διενεργούνται οι έλεγχοι στο κεντρικό λιμάνι της Χίου με την αποβίβαση των επιβατών από τα αυτοπλοϊκά πλοία για ναρκωτικά και άλλες παραμφίες ουσίες. Δυστυχώς, παρόλο που είχαμε διαβάσει τότε στα ΜΜΕ ότι έγινε άμεση επέμβαση από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε συνεργασία με το Λιμενιαρχείο Χίου για τοποθέτηση κοντέινερς μέσα στο λιμάνι, ώστε να γίνονται εκεί οι έλεγχοι, όπως πρέπει να γίνονται. Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκτός από τα συγχαρητήρια που δεχόμασταν επειδή σαν σωματείο το βγάλαμε στην επιφάνεια, έρχονταν και νέες πληροφορίες, καταγγελίες, ότι το πράγμα αυτό συνεχίζεται. Τη Μεγάλη Πέμπτη, 2 του Μάη, λόγω του ότι το πλοίο έφυγε καθυστερημένα από τον Πειραιά λόγω της απεργίας της Πρωτομαγιάς της Ποινίου, ήρθε στο λιμάνι κατά τις 10 το πρωί. Είχα κατέβει κάτω να πιω καφέ εκεί στο λιμάνι και παρατήρησα πάλι να έρχονται τα παιδιά εκεί, τα όργανα, το λιμενικό, με το σκύλο, να μπαίνουν μέσα στο λιμάνι και μόλις βγαίνει ένα ζευγάρι νεαρό, κατευθείαν άρχισε να ζητάνε να τον τσεκάρουν και να αρχίζεται ένας διαπληκτισμός. Ένας έντονος διάλογος. Αφού τελείωσαν όλα αυτά, πλησίασα τα παιδιά που βγήκαν στο λιμάνι, από το λιμάνι και τους ρώτησα για ποιο λόγο είχαν αυτό τον έντονο διάλογο. Το παλικάρι ήταν εξωφρενών, με το ζόρι ήθελε να μου μιλήσει. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είμαι εδώ από τη Χίο, είμαι Χιώτης και δυστυχώς όποτε έρχομαι στο νησί μου, κάθε φορά περνώ αυτό το βάναυσο, με αυτό το βάναυσο τρόπο τον έλεγχο. Και σε ερώτησή μου σήμερα, ρε παιδιά, γιατί εγώ πάντα να είμαι ο μόνιμος στόχος, μου απαντήσανε ότι είσαι μακριμάλης, άρα αναρχικός, άρα ύποπτος. Δηλαδή, μέσα σε όλα, εκτός από την αξιοπρέπεια, εκτός από το υποβάθμιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα έχουμε τώρα και μπαίνει θέμα τώρα και ρατσισμού. Δηλαδή, αν είσαι μακρεμάλης, αν έχεις ράστα, αν έχεις τατουάζ, αν έχεις μούση, εάν το πρόσωπό σου δεν τους αρέσει, σώνει και καλά, πρέπει, ναι, να γίνονται οι έλεγχοι. Είμαστε υπέρμαχοι πάνω σε αυτό, αλλά καθώς πρέπει τρόπο, όπως πρέπει να γίνεται και όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να υπάρχει αυτός ο ειδικός χώρος που να γίνεται. Εμείς θα επιμείνουμε και θα επιμένουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί πολλοί θα διαρωτούν, γιατί επιμένετε και το κάνετε αυτό. Ρε παιδιά, αν σταματήσουμε να μιλάμε, εάν σταματήσουμε να λέμε για το δίκαιο και για τα δικαιώματά μας, τότε καήκαμε. Εμείς στα σωματείο θα κάνουμε τον αγώνα μας, όπως πρέπει, σε ό,τι έχει να κάνει με το δίκαιο του κόσμου και τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό και πάντα ήμασταν και θα είμαστε μπροστάριδες σε κάθε αγώνα που γίνεται στο νησί μας και όχι μόνο. Επίσης, με την ευκαιρία θα μου αφήσετε να κάνουμε και μια δήλωση. Ένα σχόλιο θα είχα, ναι. Μια ερώτηση μάλλον. Από την πλευρά είτε από το Λιμενικό Ναρκών είτε από το Υπουργείο, το αρμόδιο, επικοινώνησα μαζί σας με το... Όχι, όχι. Δεν είχαμε, από τότε που κάναμε την καταγγελία, 19 του μήνα, δεν είχαμε καμία επαφή μαζί τους. Δεν δεχτήκαμε καμία ενημέρωση. Φυσικά, εμείς θα περιμένουμε τώρα, μετά τη δεύτερη καταγγελία, και αν δεν υπάρχει καμία, αν δούμε ότι συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και με τον Κεντρικό Λιμενάρχη να μας πει για ποιο λόγο δεν προχωράει αυτό το θέμα. Ποιος φταίει γι' αυτό, φταίμε εδώ τοπικά ή είναι άνωθεν εντολές.